στις 26 υπηρεσίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας που βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας είχαν προσέλθει μέχρι αυτή την ώρα 1.396, χθες και σήμερα δηλαδή, άνθρωποι για διάφορα ενοχλήματα υγείας. Από αυτούς έχουμε 48 άτομα τα οποία διαγνώστηκαν με γαστρετερίτιδα και 65 με λοιμώξεις του αναπνευστικού. Έχουμε λοιπόν 2 κρούσματα γαστρεντερίτιδας παραπάνω σε σχέση με χθες και 41 λοιμώξεις του αναπνευστικού παραπάνω σε σχέση με χθες, ξαναλέω, σε σύνολο 1.396 ανθρώπων που επισκέφθηκαν το τελευταίο 24ωρο τις δομές υγείας της περιοχής. Σε σχέση με το νερό και την ασφάλεια του νερού, πριν αρχίσω να σας αναφέρω συγκεκριμένα για κάθε Δήμο αν είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο το νερό για ανθρώπινη χρήση, θέλω να διευκρινίσω ότι όταν λέμε ότι το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση, η ανθρώπινη χρήση περιλαμβάνει το ότι μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, μπορούμε να το πιούμε, μπορούμε να βουρτσίσουμε τα δόντια, να πλύνουμε το πρόσωπό μας, να μαγειρέψουμε, να το χρησιμοποιήσουμε για κάθε είδους χρήση που έχει να κάνει με τις οικιακές μας εργασίες και την προσωπική μας υγιεινή. Με βάση λοιπόν τα τελευταία δεδομένα, τα εργαστηριακά που έχουμε, στο Δήμο Βόλου το νερό δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Μπορούμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε για να πλύνουμε αυλές, να κάνουμε άλλες εργασίες. Αν θέλουν όμως οι κάτοικοι να μαγειρέψουν με αυτό το νερό, να κάνουν μπάνιο με αυτό το νερό και όλες τις άλλες πράξεις που προανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να το βράσουν στους 100 βαθμούς Κελσίου για 3 λεπτά, να το αφήσουν να κρυώσει στην επιθεμητή θερμοκρασία και μετά να προχωρήσουν σε αυτές τις δουλειές. Ακόμα και για να πλύνουμε λαχανικά ή για να μαγειρέψουμε, πρέπει να προηγηθεί αυτή η διαδικασία. Να πω ότι έχουμε ήδη εντείνει την εντομολογική επιτήρηση. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πιο πλούσια δεδομένα σε σχέση με την εντομολογική δραστηριότητα. Είμαστε σε συνεργασία και με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το ειδικό τμήμα του ΕΟΔΗ για να λαμβάνουμε δείγματα και να μπορούμε να δίνουμε τις απαιτούμενες οδηγίες και στις τοπικές αρχές προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε έξαρση κρουσμάτων Δυτικού Νείλου. Και θα κλείσω την ενημέρωση αναφέροντας ότι λόγω της πλημμύρας υπήρξαν προβλήματα στη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστου στην περιοχή του Βόλου, ωστόσο η ΟΠΗ κατάφερε πραγματικά μέσα σε 24 ώρες να ολοκληρώσει όλες τις σχετικές διαδικασίες και έτσι ασφαλισμένοι από σήμερα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα υψηλού κόστου ψυγείου από το διατηθειμένο χώρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλίας, ο οποίος βρίσκεται στη ΒΙΠΕ του Βόλου. Είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, η οποία δεν είναι πιο εύκολη βέβαια, με την έννοια ότι έχουμε να διαχειριστούμε ιδιαίτερες πρωτόγονες καταστάσεις, χωρίς ίδρυυση, χωρίς ηλεκτρικό, με λιμνάζοντα νερά, με χιλιάδες πιθανών ζώα σε αποσύνθεση τόσες μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μείζον θέμα υγιεινής, ξεκινώντας από εντερικές παθήσεις, δυσεντερίες, ακόμα και από υπατήτιδα α, και όπως επίσης πρόσφατα μου λέγανε διάφοροι που ήρθανε από την περιοχή ότι υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια τα οποία πραγματικά κάνουν το βίο αβίωτο ακόμα και σε περιοχές που σήμερα είναι κάπως καλύτερα. Μιλάμε και για ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή. Ακριβώς. Και επειδή στην Θεσσαλία είχε περιγραφεί αρκετά περιστατικά με τον ιό του Νείλου που μεταδίδεται διαμέσου των κουνουπιών, αντιλαμβάνεστε ότι η κίνδυνη είναι πραγματικά υπαρκτή. Άρα πρέπει πάρα πολύ προσεκτική να είναι οι πολίτες και κυρίως αυτό που λέμε να μην χρησιμοποιούν το νερό όχι μόνο για πόσιμο αλλά ούτε για παγάκια ούτε για να πληθούμε στο πρόσωπο. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο εάν δεν αποφανθούν μετά από ελέγχους οι αρχές ότι μπορεί να, το νερό που έρχεται να είναι αξιοποιήσιμο και για πόσιμο και για πλύσιμο. Άρα λοιπόν μέχρι τότε αντικαθιστούμε τις ανάγκες μας μόνο με εμφιαλωμένο και με πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης και τα προϊόντα προς κατανάλωση, φρούτα και διάφορα άλλα, ντομάτες, σαλάτες κτλ.
πρέπει όλα αυτά καλόν είναι να πλένονται με εμφιαλωμένο νερό και βέβαια όταν είναι αναγκαία η χρήση νερού τουλάχιστον να βράζεται, πρώτα να βράζεται και μετά να το χρησιμοποιούμε ακόμα και για πλύσιμο στα χέρια μας ή στο πρόσωπο.